Τρία πολιτικά κόμματα από την Αρμενία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Χουντζάκ, η Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία Τασνάκ και το Δημοκρατικό Φιλελευθερό Κόμμα Ραμκαβάρ καταγγέλουν με κοινή τους δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκοσία τη νέα επίθεση δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν σε βάρος της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Αρμενίας. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων, οι επιθέσεις τον τελευταίο καιρό έχουν ενταθεί, κάτι που αναδεικνύει ότι η εδαφική και εθνική σύγκρουση Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν δεν έχει σταματήσει με τη λήξη του εξάχρονου πολέμου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η ευημερούσα δημοκρατία του Αρτσάχ ζει και δημιουργεί στα εδάφη των προγόνων τους. Αυτό που θέλουν μόνο είναι η ειρήνη. Οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων αναφέρθηκαν στην αποδεδειγμένη πλέον άμεση εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο με την παραχώρηση ανάμεσα σε άλλο πολεμικό υλικό και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στην πίεση από πλευράς της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Η βαθιά εμπλοκή της Τουρκίας στον Κάφκασο το δίχως άλλος υποδηλεί ότι πρόκειται για μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναβίωσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως επισημάνθηκε, η σημερινή εικόνα στην περιοχή θυμίζει την κατάσταση που επικράτουσε λίγο πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την Ευρώπη να παρακολουθεί παθητικά τη Γερμανία. Σήμερα τόνισαν το ρόλο της Γερμανίας, πήρε η Τουρκία και το ρόλο του Χίτλερ Ερντογάν.